Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια συνέντευξη με την Υπουργό Τουρισμού. Στην κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη έχει πιστωθεί η φετινής πρωτοφανής αύξηση των επισκεπτών στην Ελλάδα κατά την καλοκαιρινή σεζόν, όπου δεν αποκλείεται να κλείσει με περισσότερους από 18 εκατομμύρια τουρίστες. Η κυρία Κεφαλογιάννη βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποίησε πλήθος επαφών με στόχο την ενίσχυση και προετοιμασία της αμερικανικής αγοράς για την επόμενη τουριστική σεζόν. Μπορεί να φαντάζει νωρίς για να προετοιμάζει κανείς την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν, αλλά όπως μας είπε η Υπουργός Τουρισμού, η Ελλάδα δεν είναι μόνο παραλίες και ήλιος, αλλά προσφέρει πολλά τουριστικά προϊόντα που δεν αφορούν στην καλοκαιρινή σεζόν και μπορούν να προσελκύσουν πλήθος τουριστών από την αμερικανική αγορά. Μέχρι εδώ όμως με την εισαγωγή, ας δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης, όπου τα εξηγεί όλα καλύτερα η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και επιστρέφουμε σε λίγο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο New Greek Television. Οι Έλληνες ομογενείς ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μάθουν για την επίσκεψή σας, να ακούσουν για την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού, η οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο αυτή τη σεζόν. Και ήθελα να ξεκινήσω, αφού θα πούμε δύο-τρία πράγματα για την επίσκεψη εδώ, απλά ήθελα να μου πείτε πώς και τα καταφέραμε αυτή τη χρονιά να φτάσουμε σχεδόν στα 18 εκατομμύρια επισκέπτες. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Και χαίρομαι πολύ που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Πέρυσι, τέτοια εποχή, είχαμε έρθει ξανά στην Αμερική και πρέπει να σας πω ότι τότε βάζαμε απλώς τους στόχους. Η αλήθεια είναι ότι με πολύ μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι ένα χρόνο μετά έχουμε πετύχει τους πρώτους στόχους αυτούς που βάλαμε, με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πάρα πολύ δουλειά, με υποστήριξη από πολύ κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι το 2013 είναι πρώτα απ' όλα η χρονιά που ο ελληνικός τουρισμός έκανε τη μεγάλη του επιστροφή. Είναι η χρονιά που θα πούμε ότι σίγουρα είναι μια χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, με μια πολύ μεγάλη αύξηση τόσο στον αριθμό των επισκεπτών στη χώρα μας, αλλά, και αυτό είναι και πιο σημαντικό ακόμα, και μεγάλη αύξηση στο εισόδημα από τον τουρισμό, τα έσοδα δηλαδή για το κράτος από τον τουρισμό, που καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ σημαντικά, άρα και θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από τον τουρισμό. Νομίζω λοιπόν ότι σίγουρα είναι μια επιτυχία την οποία αξίζει να προσπαθήσουμε να την συνεχίσουμε και γιατί όχι, να βάλουμε ακόμα υψηλότερους στόχους για το 2014. Τι άλλαξε τις προηγούμενες χρονιές και φέτος είχαμε, θα σας το πω από την προσωπική μου εμπειρία, επειδή έτυχε να ταξιδεύω από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο, από το Λονδίνο στο Παρίσι, από το Παρίσι στο Βερολίνο φέτος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και λίγους μήνες πριν. Όλοι οι άνθρωποι που έβλεπα μου λέγανε φέτος θα πάμε στην Ελλάδα και πού να πάμε. Τι άλλαξε ξαφνικά, η Ελλάδα έγινε hot μέσα σε 1, 2, 3 χρόνια στα διακανά για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Γιατί είμαι σίγουρος πως δεν γίνονται τυχαία τα πράγματα. Ποια ήταν από την πλευρά του Υπουργείου και την πλευρά της δικής σας και της ομάδας σας η ενέργεια και οι προσπάθειες που κάνατε για να επιτύχουμε αυτό? Όπως λέτε, τα πράγματα δεν γίνονται τυχαία. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη επιμονή. Να σας θυμίσω ότι πέρυσι τον Ιούνιο, όταν αναλάβαμε, υπήρχε μια εξαιρετικά αρνητική εικόνα για την χώρα μας. Είχαμε ξεκινήσει με πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα τη χρονιά μέχρι εκείνο το μήνα. Και καταφέραμε ακόμα και για το 2012 να αντιστρέψουμε αυτή την αρνητική τάση και τελικά να κλείσουμε με μια πολύ οριακή πτώση 5% στις αφίξεις. Αυτό πάνω στο οποίο δουλέψαμε την πρώτη στιγμή ήταν η αλλαγή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Και αυτό, ξέρετε, ήθελε πολύ μεγάλη επιμονή, γιατί ειδικά σε χώρες όπως η Γερμανία είδαμε ένα πολύ εχθρικό κλίμα και από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο στην αρχή. Και χρειάστηκε, ξέρετε, να είμαστε εκεί συνέχεια και να πείσουμε ότι είμαστε εδώ, προσπαθούμε και θα τα καταφέρουμε. Και νομίζω ότι αυτή, αν θέλετε, η επιμονή να επισκεφτούμε όλες τις βασικές μας αγορές, να μιλήσουμε με όλους εκείνους που επηρεάζουν την κοινή γνώμη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να δουλέψουμε πολύ στοχευμένα με την τουριστική αγορά. Και αυτό, ξέρετε, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν τα budgets του παρελθόντος και άρα θα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός πώς αξιοποιεί τα λίγα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, ήταν πολύ σημαντικό. Επίσης, δουλέψαμε πάρα πολύ στο online. Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια εποχή που η πληροφόρηση κινείται πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα, μέσω του διαδικτύου, μέσω των social media. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο να έχουμε μια ομάδα που δουλεύει μόνο πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα να πιάσουμε όσο το μεγαλύτερο ακροατήριο με πολύ λίγα μέσα, αλλά με πολύ εύστοχο και άμεσο τρόπο. Η Ελλάδα έγινε hot, λοιπόν, με όλη αυτή την προσπάθεια.
Πώς συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια? Έχετε επισκεφτώσει τώρα τη Νέα Υόρκη, η οποία η Αμερική είναι μια τεράστια αγορά, και την επισκεφτώσετε όταν θεωρητικά κλείνει η τουριστική σεζόν. Μήπως ανοίγουμε ξανά μια άλλη σεζόν, δηλαδή μήπως θα πάμε στο χειμερινό τουρισμό στην Ελλάδα? Ποιες είναι οι σκέψεις? Κοιτάξτε, αυτό είναι σίγουρα ο στόχος του Υπουργείου Τουρισμού από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή να προωθήσουμε και να προβάλλουμε την Ελλάδα σε ένα προορισμό που δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Έχουμε απίστευτες ομορφιές εκτός από τα νησιά, έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη ενδοχώρα και έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε τουρίστες για πάρα πολλούς λόγους. Θεματικό τουρισμό. Ήμασταν εδώ, έγινε ένα workshop για τον ιατρικό τουρισμό. Έχουμε δει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα η χώρα να επενδύσει πάνω σε αυτό. Να προσελκύσει δηλαδή τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν και για να κάνουν κάποια επέμβαση ή κάποια ιατρική θεραπεία και να το συνδυάσουν με διακοπές. Έχουμε δει ότι ο θαλάσσιος τουρισμός έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ναι, ακόμα και σήμερα έρχεται πάρα πολύς κόσμος για κρουαζιέρα, για το yachting, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο να προσελκύσουμε και άλλους ανθρώπους γι' αυτό. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες περιοχές στα ορεινά της χώρας, κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό. Μπορεί κανείς να ταξιδέψει δηλαδή στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και να βρει απίστευτες ομορφιές και φυσικές, αλλά κυρίως το μεγάλο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ότι παντού όπου πας στην Ελλάδα υπάρχουν μνημεία, υπάρχουν μουσεία, υπάρχει ένας απίστευτος πολιτισμός που καλεί τον επισκέπτη να τον ανακαλύψει. Νομίζω ότι και εμείς οι ίδιοι Έλληνες δεν έχουμε, αν θέλετε, εξερευνήσει την Ελλάδα όσο θα μπορούσαμε. Νομίζω λοιπόν αυτό δίνει τρομερή δυνατότητα σε μια χώρα να απευθυνθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ακροατήριο και να δείξει ότι έχει δυνατότητες απίστευτες, αστήρευτες, και γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε σταματήσει ούτε μία στιγμή την προώθηση της χώρας. Δηλαδή δεν το βλέπουμε σαν μια προσπάθεια που γίνεται μερικούς μήνες, μετά έρχεται ο κόσμος και το ξαναθυμόμαστε πάλι όταν θα είναι το booking period. Δεν σταματάμε καθόλου. 12 μήνες το χρόνο προβάλλουμε, προωθούμε τη χώρα, τις ομορφιές της, και πρέπει να σας πω ότι σε αυτό χρειαζόμαστε συμμάχους στις περιφέρειες, τους Δήμους και λίγο, ξέρετε, κινητοποίηση και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί εμείς είμαστε εδώ, έχουμε τα μέσα και τους τρόπους να κάνουμε την προβολή, αλλά χρειάζεται, ξέρετε, και ενεργοποίηση και όλων των περιοχών της χώρας να μας δώσουν υλικό για να μπορούμε να προβάλλουμε. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της συζήτησης με την Υπουργό Τουρισμού. Πίσω λοιπόν στο στούντιο για να δούμε το δεύτερο μέρος της κουβέντας μας με την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία θα μας αποκαλύψει τι λέει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ του Sex and the City για την Ελλάδα, αλλά και ποια άλλα celebrities του Hollywood εκφράζουν το θαυμασμό τους και είναι φανατικοί οπαδοί των ελληνικών νησιών. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, το δεύτερο και πολύ ενδιαφέρον μέρος της συνάντησής μας με την Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας. Η Αμερική πώς πήγε ως περιοχή, ως πηγή τουρισμού για την Ελλάδα? Θα σας πω ότι για μας η Βόρεια Αμερική, η αγορά της Βόρειας Αμερικής, είναι μια παραδοσιακή αγορά που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχαμε δει μια αρνητική τάση. Και σίγουρα μας ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι το 2013 τουλάχιστον έγινε μια αλλαγή αυτής της αρνητικής τάσης και για πρώτη χρονιά έχουμε θετικά αποτελέσματα. Δεν είμαστε βέβαια εκεί που θα θέλαμε να είμαστε, αλλά σίγουρα το ότι αρχίζει και εμπεδώνεται σιγά σιγά στη συνείδηση του Αμερικανού ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός, γιατί εδώ είχαμε αυτό τη μεγάλη πρόκληση, πρέπει να πείσουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και σε αυτό που έχει συζητηθεί πολύ, ότι στην Αμερική πολλές φορές όταν έχουμε επεισόδια στην Ελλάδα για τον αλφαβήτα λόγο, οι Αμερικανοί τείνουν να
να μην κάνουν κρατήσεις. Να τις... Ναι, νομίζω ότι και πριν, έχει σίγουρα επηρεάσει πάρα πολύ. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτό. Έχω την αίσθηση ότι αρχίζει σιγά σιγά και εμπεδώνεται στη συνείδηση του Αμερικανού ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός. Άλλωστε, είμαστε ένας παραδοσιακός προορισμός. Δεν είναι ότι χρειάζεται τώρα να ανακαλύψουν τι είναι η Ελλάδα. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και νομίζω το βλέπουν ήδη ότι ναι, η Ελλάδα ξανά είναι ένας προορισμός της μόδας. Και το βλέπουμε αυτό και από τόσους πολλούς διασύμους που έχουν έρθει στην Ελλάδα φέτος, τόσο για δουλειά όσο και για τις διακοπές τους. Και νομίζω πως έχετε συναντηθεί και με μερικούς από αυτούς εδώ στη Νέα Υόρκη, σωστά. Ναι, και εδώ και στην Ελλάδα, διότι δεν είναι τυχαίο ότι ηθοποιοί πάρα πολύ διάσημοι και πάρα πολύ σημαντικοί, όπως ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις, όπως ο Τζέρεμι Άιρονς, ήρθαν στην Ελλάδα για να κάνουν πρεμιέρες των ταινιών τους και πρόθεση των ταινιών τους. Και έκαναν και διακοπές. Τόσο ο Τζέρεμι Άιρονς φέτος το καλοκαίρι, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που συνάντησα και αυτές τις μέρες εδώ στη Νέα Υόρκη. Και πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσίασε με πόσο πάθος μιλάει για την χώρα μας. Μου είπε, και το κρατάω αυτό, ότι θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι το καλύτερο μέρος που μπορεί να επισκεφθεί κανείς στον πλανήτη. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν γίνει. Πόσο μεγάλο ρόλο παίξανε. Υπήρχαν ένα-δύο ταινίες, οι πρεμιέρες, στις οποίες αναφέρεται, οι οποίες παρουσιάσαν την Ελλάδα. Θυμάμαι και αυτή τη γαλλική ταινία, στην οποία έπαιζε και ο Ethan Hawke, η οποία παρουσιάζει πάρα πολύ τη Μεσσηνία, νομίζω, την περιοχή της Πελοπόννησης, στην Πελοπόννησο. Πόσο ρόλο παίζουν αυτά? Αναμφισβήτητα είναι πολύ σημαντικό. Ταινίες να γυρίζονται στην Ελλάδα δείχνουν από μια άλλη οπτική γωνία τα μέρη και νομίζω ότι ο θεατής αισθάνεται και λίγο σαν να βρίσκεται μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό και μετά έχει και πιο πολύ διάθεση να επισκεφθεί. Και γι' αυτό δουλεύουμε αυτή τη στιγμή πάνω σε κάποιες προτάσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε τα κίνητρα για να γυρίζονται ταινίες στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι αυτό το κάνουν πολλές χώρες και η Ελλάδα, εκτός από το απίθανο φως που έχει και σίγουρα είναι ένα κίνητρο για να γυρίζονται ταινίες και βεβαίως τα φυσικά τοπία και τα πολιτιστικά μνημεία, θα πρέπει παράλληλα να δώσει και φορολογικά κίνητρα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην προβολή της χώρας και των διαφορετικών προορισμών που δεν είναι τόσο γνωστοί ενδεχομένως. Από πού είχαμε αύξηση του τουρισμού φέτος? Αν μπορούμε να την εντοπίσουμε σε τοποθεσίες. Είχαμε αύξηση από την Ρωσία, είχαμε αύξηση από την... Είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση πάνω κάτω από όλες τις αγορές μας, αλλά σίγουρα αυτή που ήταν η πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση από τη ρωσική αγορά. Και το λέω αυτό διότι μην ξεχνάμε ότι από την Ρωσία χρειάζεται και η διαδικασία της θεώρησης. Δεν μπορούν να έρθουν δηλαδή αυτομάτως στην Ελλάδα, χρειάζονται την βίζα. Παρ' όλα αυτά είδαμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο επισκέπτες από τη Ρωσία που κάποτε φάνταζε σαν ένας στόχος ανέφικτος. Και έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να πάμε και ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό και θα βρίσκομαι στη Ρωσία σε 15 μέρες. Γιατί χρειάζεται και να ενθαρρύνει κανείς όλους αυτούς που βοήθησαν στο να υπάρξει αυτό το ρεύμα προς την χώρα μας. Έχουμε όμως πολύ μεγάλη αύξηση και από αγορές που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όπως ας πούμε από την Τουρκία. Είναι μια γειτονική χώρα από την οποία μέχρι τώρα δεν είχαμε τόσο πολύ τουριστικό ρεύμα. Δηλαδή περισσότεροι Έλληνες πήγαιναν στην Τουρκία παρά Τούρκοι στην Ελλάδα. Και τώρα για πρώτη χρονιά έχουμε περισσότερους Τούρκους στην Ελλάδα από ότι Έλληνες στην Τουρκία. Και ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο τουρισμός. Η Τουρκία θα μπορούσε να και ενδυνάμει μια ανταγωνίστρια, διότι τα παράλληλα της Τουρκίας έχουν και το τουρισμό. Έτσι. Δηλαδή σε κάποια ίσως σημεία αλλά βλέπουμε ότι μπορούμε με την Τουρκία να έχουμε ένα πολύ καλό τουριστικό ρεύμα προς την χώρα μας. Και αυτό σας λέω ειδικά για τις περιοχές αυτές που είναι και κοντινές στην Τουρκία και για τις οποίες ισχύει και μια ιδιαίτερη διαδικασία θεώρησης, πιο εύκολη δηλαδή. Έχει δουλέψει και έχει δώσει πολύ μεγάλη ζωή και οικονομική δυνατότητα. Να σας πάω λίγο σε ένα θέμα που αφορά λίγο εδώ τους ομογενείς οι οποίοι μας παρακολουθούν. Οι περισσότεροι συνήθως παραπονιούνται διότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις για την Ελλάδα ή είναι δύσκολο να βρουν. Εκτός τουριστικής περίοδου, συνήθως. Υπάρχει κάτι, έχουν γίνει, ξέρω ότι έχουν γίνει προσπάθειες στο παρελθόν για να μπορέσουμε να έχουμε πιο συχνές πτήσεις μεταξύ Νέας Υόρκης και Αθήνας και απευθείας πτήσεις. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, πώς θα μπορούσε να αλλάξει, ότι τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά για παράδειγμα. Σε αυτό δεν οφείλεται δικό σας λάθος, αλλά
Πώς μπορούμε να δουλέψουμε γύρω από αυτό για τους... Ξέρετε, το θέμα της απευθείας σύνδεσης είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί σίγουρα είναι και ένα εμπόδιο στο να μπορέσει κάποιος να επισκεφθεί την Ελλάδα γρήγορα και, όπως είπατε και εσείς, και οικονομικά. Και σίγουρα η πτώση του τουριστικού ρεύματος τα τελευταία χρόνια προς την χώρα μας επηρέασε και τις αεροπορικές εταιρείες σε σχέση με τις αποφάσεις τους για να έχουν πτήσεις απευθείας στην Ελλάδα. Εμείς γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή ήρθαμε σε επαφή με την εταιρεία, την μοναδική εταιρεία που έχει αυτή τη στιγμή απευθείας πτήσεις από και προς Ελλάδα, ζητώντας τους να δούνε το θέμα του να κρατήσουν την πτήση όλο το χρόνο. Να μην διακόπτεται δηλαδή αυτή η πτήση τους χειμερινούς μήνες. Έχουμε μια καλή συνεννόηση μαζί τους, αλλά ξέρετε, και οι επιχειρηματικές αποφάσεις είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλη αμερικανική εταιρεία για απευθείας πτήση. Είναι γνωστό επίσης ότι μια αραβική εταιρεία έχει εκφράσει το ενδιαφέρον για να κάνει την απευθείας πτήση αυτή. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε και πώς θα προχωρήσει η ελληνική αεροπορική εταιρεία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης. Γιατί νομίζω ότι καλό θα ήταν να βλέπαμε και να υποστηρίζαμε και μια ελληνική εταιρεία στην Ελλάδα. Αυτό λείπει πάρα πολύ. Οι το έχουν ανάγκη αυτό, τους λείπει. Ποια είναι η στρατηγική για την αμερικανική αγορά, μια και βρεθήκατε εδώ πέρα για την επίσκεψη. Τι κάνουμε, τι ετοιμάζουμε στην Αμερική για να προσελκύσουμε τους Αμερικανούς τουρίστες μέσα σε αυτή την χειμερινή σεζόν. Δουλεύουμε πάρα πολύ με τους όλους εκείνους που βρίσκονται μέσα στον χώρο του τουρισμού. Τους travel agents, με όλους εκείνους που είναι δηλαδή σε επαφή με τον τελικό μας καταναλωτή. Και σίγουρα, όπως σας είπα και πριν, τα social media και η καμπάνια που κάνουμε online βοηθάει πάρα πολύ στο να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι ακριβώς υπάρχει διαθέσιμο στη χώρα μας. Δυστυχώς, όπως σας είπα, το budget είναι πάρα πολύ περιορισμένο και πρέπει να δουλέψει κανείς με τα λίγα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Αυτό που με δει βέβαια είναι ότι το word of mouth, έτσι, το από στόμα σε στόμα, βοηθάει πάρα πολύ. Και γι' αυτό σίγουρα πιστεύω ότι άνθρωποι που αγαπάνε την Ελλάδα, άνθρωποι που είτε έχουν ρίζα στην Ελλάδα είτε δεν έχουν και απλώς αισθάνονται ότι είναι μια χώρα που μπορεί να προσφέρει πολλά στον επισκέπτη, καλό είναι έτσι αυτό σαν μήνυμα να το μεταφέρουν. Το έχουμε δει ότι βοηθάει. Κλείνοντας, ήθελα να σας... επειδή παρακολούθησα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στο θέμα του τουρισμού και στο πόσο... Το περιγράφω τώρα με δικά μου λόγια, αλλά ότι η επιτυχία της τουριστικής σεζόν αποτέλεσε και μια πυγμή ουσιαστικά προς την κρίση. Δηλαδή ότι βοηθά οικονομικά ο τουρισμός για να βγούμε από την κρίση. Και αριθμητικά, επί της ουσίας. Θα συνεχίσουμε έτσι. Έχετε κάποιες προβλέψεις για την επόμενη σεζόν? Κανένας δεν κάνει προβλέψεις, απλώς αν τα 18 εκατομμύρια δηλαδή που μπορούμε να φτάσουμε. Όπως σας είπα, είμαστε ικανοποιημένοι που το 2013 πετύχαμε το στόχο μας και αυξήθηκε σημαντικά το τουριστικό ρεύμα στην χώρα. Όπως είπατε, αυτό μεταφράστηκε και σε βελτίωση των οικονομικών δικτών και σίγουρα αυτό στο οποίο εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ είναι στο ότι προσφέρει τη δυνατότητα για θέσεις εργασίας και για επιχειρηματικότητα. Και ένας από τους στόχους μας είναι έτσι να δώσουμε τα κίνητρα, ειδικά σε νέους ανθρώπους, να μπουν στον χώρο του τουρισμού και με κάποιες πιο καινοτόμες ιδέες. Βλέπουμε ούτως ή άλλως ότι κινούμαστε σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, ότι υπάρχουν συνεχώς καινούρια προϊόντα που δημιουργούνται στην αγορά και που τα ψάχνουν οι καταναλωτές. Νομίζω λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για το επιχειρήν στον τουρισμό με καινοτόμες ιδέες. Και σίγουρα λοιπόν για το 2014 ο στόχος μας είναι όχι μόνο να μιλήσουμε για αριθμούς. Εμείς ποτέ δεν είπαμε για... Ο στόχος μας δεν ήταν ποτέ αριθμητικός. Αλλά... Οι περισσότεροι όμως εστιάζουν στο ότι ξεπεράσαμε τα 17 εκατομμύρια. Διότι ο αριθμός έχει και μια σημασία. Για μας δεν είναι τόσο πολύ το θέμα των αριθμών. Το θέμα είναι να εμπεδωθεί η Ελλάδα ξανά ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, έτσι ώστε όλη αυτή η προσπάθεια να έχει μια συνέχεια. Και να βλέπουμε μόνο μια ανωδική πορεία. Σίγουρα θέλουμε να δούμε αυτή την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου που και φέτος
ήδη ξεκινάμε να επιτυγχάνουμε. Δηλαδή, μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου υπάρχουν κρατήσεις. Σε κάποια μέρη υπάρχει και overbooking. Mm-hmm. Οπότε, ξέρετε, και αυτό είναι πάλι ενθαρρυντικό. Και ένας από τους μεγάλους στόχους μας είναι και προσέλκυση επενδύσεων στον τουρισμό. Γι' αυτό και ψηφίσαμε ένα καινούριο νόμο τον Αύγουστο, που προσφέρει πολύ συγκεκριμένα κίνητρα και προϋποθέσεις για τον δυνητικό επενδυτή. Ξέρω ότι στο παρελθόν πάρα πολλοί έχουν ταλαιπωρηθεί με τη γραφειοκρατία και τις άδειες που έπρεπε να πάρουν από εδώ και από εκεί. Και γι' αυτό υπάρχει πλέον ένα one-stop shop στο Υπουργείο Τουρισμού για όποιον επιθυμεί να επενδύσει στον τουρισμό. Που σημαίνει ότι οι διαδικασίες γίνονται πάρα πολύ πιο εύκολες, δηλαδή με one stop σημαίνει ότι πάμε σε ένα σημείο. Ακριβώς. Ο επενδυτής απευθύνεται μόνο στο Υπουργείο Τουρισμού, από εκεί και πέρα τις άδειες το καθοδηγούμε δηλαδή εμείς. Τελευταία μου ερώτηση. Σε σχέση με πέρσι, με φέτος, το ποσοστό ανόδου ποιο είναι, αν το βάλουμε αριθμητικά. Κοιτάξτε, δεν έχει κλείσει χρονιά ακόμα, οπότε δεν θα κάνουμε απολογισμό. Σίγουρα πάντως είναι διψήφιο. Είναι διψήφιο. Πάντως, κλείνοντας, θέλω να πω ότι για διψήφιο αριθμό επιτυχίες, ως υπουργός τουρισμού διατηρείται πολύ χαμηλό προφίλ. Να σας πω κάτι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη φάση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη χώρα μας. Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, το όραμα όλων. Να δούμε την Ελλάδα να βγαίνει από αυτή την κρίση και να βοηθάμε κυρίως τα νέα παιδιά της Ελλάδας να μένουν στην χώρα αυτή που αγαπάμε όλοι. Άρα νομίζω ότι εγώ θα είμαι χαρούμενη απλώς να αισθανθώ ότι έστω και ένας νέος ακόμα δουλεύει και μπορεί να τα καταφέρνει, επειδή έχουμε κάνει αυτή την προσπάθεια μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ελπίζουμε να βρήκατε όσο ενδιαφέρουσα βρήκαμε και εμείς τη συζήτηση με την Υπουργό Τουρισμού της Ελλάδος, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Μείνετε συντονισμένοι στο New Greek TV. Σύντομα θα ενημερωθείτε για την επόμενη παρουσίαση της εκπομπής Πρόσωπα. Μέχρι την επόμενη φορά, είμαι ο Μιχάλης Γρυπιώτης από το New Greek TV. Καλό σας βράδυ.